γίνεται, παιδιά, Wrestling News GR εδώ, είμαι ο Reaper και σήμερα σας φέρνω το SmackDown Review από την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου 2013. Καινούριος μήνας λοιπόν, καλό μήνα σε όλους. Και περνάμε στο πρώτο WWE Show του Φεβρουαρίου. Είναι ένα SmackDown και δεν ξέρω, περίμενα ένα καλό αυτό SmackDown. Το προηγούμενο ήταν αρκετά καλό, ήταν το προηγούμενο πριν το Royal Rumble. Αυτό τώρα είναι το πρώτο SmackDown μετά το Rumble. Περιμέναμε να μάθουμε ανακοινώσεις από τον Booker και όντως έτσι θα ξεκινήσει το show. Περνάμε λοιπόν στο review και στο opening segment συγκεκριμένα, όπου έχουμε στο ring Teddy Long, Booker T, The Great Khali, Randy Orton, Daniel Bryan και Kane, Sheamus και απ' έξω από το ring είναι ο Dolph Ziggler με τον Biggie Langston και την AJ. Όμως κανένας από αυτούς τους superstar εκτός λίγο από τον Ziggler δεν θα παίξει κανένα ρόλο σε αυτό το segment. Απλά ο Booker λοιπόν μας ανακοινώνει πως κάτι πρέπει να γίνει σχετικά με τη World Heavyweight Zone, αφού είμαστε και στο Road to WrestleMania, αλλά και επειδή ο Σίνα θα κάνει compete για την WWE Zone. Λέει λοιπόν ο Booker, έχουμε 6 θέσεις στο Chamber. Ο Ziggler λέει πως δεν θέλει να κάνει participate φέτος, έχει το Money in the Bank briefcase, οπότε την κάνει από εκεί. Και έπειτα έχουμε το comeback από τον Zack Swagger, ο οποίος θα επιστρέφει. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, το παιδί δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά είναι καλό στο ring, μου αρέσει, superstar. Είχε φύγει πριν 5-6 μήνες όταν η AJ ήταν general manager και είχε πει ότι ήθελε λίγο χρόνο εκτός δράσης. Τώρα επιστρέφει, θέλει να μπει στο title hunt. Ο Booker λοιπόν του δίνει αυτή την ευκαιρία. Βασικά δίνει την ευκαιρία σε όλους αυτούς τους superstar που είναι στο ring. Και λέει πως, θα έχουν όλοι matches αυτή τη βραδιά. Και όποιος τον εντυπωσιάσει περισσότερο και με βάση κάποια άλλα πράγματα μπορεί να μπει στο chamber. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε το opening match βραδιάς κατευθείαν, tag team action, Daniel Bryan και Kane εναντίον Sin Cara και Rey Mysterio. Είχαμε και καιρό, πολύ καιρό, αρκετά, να δούμε τους Luchadors in action, όμως ήταν λόγω τραυματισμού, πιστεύω, του Cara, είχε τραυματιστεί στο γόνατο. Όπως ξέρουμε, ευάλωτος τραυματισμός ο High Flyer, κάτι που δεν είναι και πολύ καλό για την καριέρα του, για την εξέλιξή της. Παρ' όλα αυτά, τώρα έχουν επιστρέψει, το match ήταν αρκετά καλό, για opening match δεν ήταν άσχημο. Μάλιστα, δεν είχαμε πολλές θεματικές κινήσεις από το Sin Cara, δυστυχώς. Ο Rey Mysterio έπαιξε σε αρκετό μέρος του match και αυτός το τελείωσε κιόλας μαζί με τον Daniel Bryan. Ο Bryan έφαγε το 619 και μετά το splash από τη γωνία, ο Rey Mysterio 1-2-3 πήρε την νίκη. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε first contenders τους Rey Mysterio και Sin Cara. Πιστεύω πως αυτό σημαίνει λογικά, αφού νίξαν τους Tag Team Champions, την Team Hell No, πρέπει να είναι first contenders. Και σκεφτόμουν ποιος μπορεί να γίνει first contender. Είχα αυτούς δύο, δεν το πίστευα ότι μπορούν να γίνουν. Τελικά εντάξει, με διεύθυνση WWE τους έβαλε first contenders. Δεν είχε και άλλα άτομα εκτός από αυτούς, prime time players, τους Usos και εντάξει, όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι και πρώτα ονόματα. Θα δούμε αργότερα και τι έγινε με Team Road Scholars. Πάμε όμως τώρα στο επόμενο match βραδιάς, το οποίο ήταν ένα one-on-one και ουσιαστικά το match του Khali από αυτούς που ήταν στο ring στην αρχή. Ήταν λοιπόν The Great Khali εναντίον Jinder Mahal. Ένα παλιό feud όταν ο Mahal είχε έρθει στο WWE πρώτες του μέρες, το πρώτο feud ήταν με τον Khali. Τώρα είναι στη 3MB, καμία σχέση το τότε gimmick του Mahal με το τώρα. Τελείως διαφορετικό. Και πιστεύω δεν του πάει κιόλας αυτό το gimmick της 3MB, αλλά τέλος πάντων. 3MB χάλια, δεν μ' άρεσε καθόλου, έτσι καλώς το ξέρετε πιστεύω. Ο Khali εννοείται πως έκανε dominate σε αυτό το match και νίκησε με ένα double chokeslam τον Mahal. Δεν ξέρω αν θα μπει στο chamber, δεν με πολύ νοιάζει κιόλας, δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσει. Πάμε πότε στο επόμενο match βραδιάς, Damian Sandow εναντίον Sheamus. Έτσι λοιπόν είπα πριν για Team Road Scholars. Team Road Scholars δεν υπάρχει ουσιαστικά πια, τη διαλύσανε ο Sandow με τον Cody Rhodes. Σε μια φιλική ατμόσφαιρα μάλιστα αγκαλιάστηκαν κιόλας και είπαν ότι θα συνεχίσουν την καριέρα τους σε singles competition, οπότε λογικά ένας από αυτούς θα είναι στο chamber, μπορεί και δύο. Αλλά προς το παρόν έχουμε Damian Sandow εναντίον Sheamus, όπως είχαμε και στο Raw, αλλά σε αυτή τη φορά, σε αυτή την αναμέτρηση στο SmackDown, είναι ένα one-on-one normal match, όχι tables όπως το Raw. Ήταν αρκετά καλό match, στο κράτσι τουλάχιστον. Έχω ξαναπεί, αυτοί οι δύο δίνουν καλά matches. Εντάξει, λογικό, δεν θα τους έβαζαν κιόλας να παίζουν over and over again αν δεν είχαν χημεία μεταξύ τους και δεν έδιναν καλά matches. Την ώρα λοιπόν που τον είχε στα σκοινιά ο Sheamus και του χτύπαγε το στήθος, γνωστή κίνηση από τον Sheamus, την κάνει σε κάθε match του. Έχουμε interfere από τη Shield. Ακούγεται η μουσική, αρχίζουν να κατεβαίνουν από το κοινό, από τα σκαλιά. Όλοι ξέρουμε την entrance της Shield. Και επιτίθονται στον Sheamus για άλλη μια φορά, οπότε το match τελειώνει με disqualification εννοείται. Και ο Sheamus νικάει.
Η Shield λοιπόν κάνει την επίθεσή τη στο Σέμους και αν δεν κάνω λάθος, ίσως για πρώτη ή δεύτερη φορά αφήνουν το Σέμους ξαπλωμένο κάτω στο ring χωρίς κανένας. Κανένας δεν πήγε να τον βοηθήσει τίποτα. Τους κάνει και triple bomb, triple power bomb. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι η πρώτη φορά που τους κάνει το finisher τους. Μπορεί. Πάντως είναι λίγες φορές που βλέπουμε τον Σέμους να βγαίνει εκτός δράση και αυτή ήταν μία από αυτές. Το ευχαριστήθηκα πάντως. Δεν μου αρέσει καθόλου ο Σέμους όπως ξέρετε. Η Shield μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω είναι αρκετά καλή ιδέα αυτό που κάνουμε με τη Shield. Και ηρωνικά, αμέσως μετά από αυτή την επίθεση πήγαμε σε διαφημίσεις και επιστρέψαμε. Ο Randy Orton κάνει το entrance του, ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει το Σέμους. Δεν το έκανε. Είχε match βέβαια μετά, γι' αυτό και βγήκε στο ring. Randy Orton εναντίον Wade Barrett, Twitter Continental Champion, ήταν το match. Έχουμε ξαναδεί αυτό το match άπειρες φορές στο παρελθόν. Είχαν και feud, πρόπερση και πέρσι νομίζω στις αρχές. Τέλος πάντων δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, αλλά είχαν feud, όλοι το γνωρίζουμε. Και αυτά τα matches, Barrett, Orton είναι καλά. Είναι καλά matches όντως. Στην τελευταία της αναμέτρηση, αν δεν είμαι λανθασμένος, νίξε ο Barrett. Clean κιόλας, Bullhammer μάλιστα μας είχε εκπλήξει κιόλας αυτό. Αυτή τη φορά πήγε να κάνει Bullhammer στον Orton με το κεφάλι του Orton να ήταν ακουμπισμένο στο steel post. Όπως βλέπουμε και στην εικόνα όμως απέτυχε και χτύπησε τον αγκώνα του στο steel post. Με αποτέλεσμα ο Viper να πάρει το προβάδισμα στο μάτι, να το πω. Και μόλις ανέβηκε ο Barrett πάνω στο ring να φάει ένα RKO, 1-2-3, νικητής ο Randy Orton, ο οποίος πιστεύω είναι 90% σίγουρο θα είναι στο Elimination Chamber. Δεν ανακοινώθηκαν οι participants από τον Booker T σε αυτό το SmackDown, λογικά πιστεύω θα είναι στο επόμενο το πολύ, ίσως είναι και στο Raw, το οποίο έγινε χθες, σήμερα Τρίτη. Δεν έχω δει το Raw ακόμα, θα το δω αύριο λογικά. Τέλος πάντων όμως, πάμε στο επόμενο μας βραδιάς, Jack Swagger. Καιρός να τον δούμε στο ring, γιατί ο Κέι στο μικρόφωνο ξέρουμε δεν είναι και πολύ καλός. Παρόλο που είναι διασκεδαστικός, γιατί εγώ λιώνω στο γέλιο όποτε τον ακούω να μιλάει. Δεν έχει σημασία. Στο ring δεν είναι άσχημος. Υπάρχει λόγος που ήταν World Heavyweight Champion κάποτε, ήταν και Man the Bank Holder, έτσι είχε νικήσει στη ζώνη. Τώρα τον βάζουν 1-on-1 ενάντια στον High Flyer Kofi Kingston. Όπως ξέρουμε, grapplers και έτσι δυνατοί superstars είναι πολύ καλό να παίζουν ενάντια σε High Flyers. Έτσι λοιπόν, όπως και Αντώνιο Σουζάρο, ας πούμε, ενάντια Kofi Kingston, έχουμε Jack Swagger vs Kofi Kingston. Ο Kofi Kingston από το Royal Rumble δεν τον έχουμε ξαναδεί. Τον βάζουν εκεί σε κάθε Royal Rumble, κάνει κάτι θεαματικό που θα είναι σε LOL Moment of the Year στο τέλος, στα Slammies. Αλλά αυτή τη χρονιά το 2013 δεν βλέπω να είναι και πολύ καλή για τον Kofi Kingston. Ήδη έχει χαθεί από τηλεόραση. Έκανε job στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Jack Swagger, ο οποίος επέστρεψε. Γιατί παρόλο που το match ήταν αρκετά καλό, ήταν καλό match, μου άρεσε αρκετά. Είχαμε αρκετές εναλλαγές για το ποιος είχε το πάνω χέρι. Μία ο Kingston, μία ο Swagger. Αλλά εντάξει, το αποτέλεσμα ήταν να νικήσει ο Swagger, έτσι όλοι το περιμέναμε. Δεν περιμέναμε να χάσει το comeback του. Και έτσι έγινε, γιατί ο Kofi Kingston προσπάθησε να travel in Paradise έξω από το ring. Χτύπησε το πόδι του όμως στο announcer table. Και έτσι βρήκε την ευκαιρία ο Jack Swagger για να κάνει το ankle lock. Το submission finisher του που ανάγκασε τον Kingston να κάνει tap out. Όχι μόνο έχασε ο High Flyer αλλά έκανε και tap out στο Jack Swagger. Δεν θέλω να το δω τον Kingston Jobber γιατί μου αρέσει πολύ στο superstar και έχει skills. Αλλά πάμε τώρα στο επόμενο segment θα το πω. Del Rio από την αρχή του show έτσι άρχισε το SmackDown με τον Del Rio έξω από την αρένα να περιμένει στο parking το Big Show. Την άφηξη του Big Show κρατώντας και ένα σίδερο στα χέρια του για να του επιτεθεί. Έτσι λοιπόν μόλις ο Big Show έρχεται κατευθείαν ντου ο Alberto Del Rio. Ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον segment, μου άρεσε αρκετά. Χρησιμοποιούν έτσι τον Big Show τώρα τελευταία. Έχει γίνει κάτι παρόμοιο και με το Sheamus σε ένα SmackDown το οποίο δεν το είχα δει, το Brawl. Δεν είχα δει ούτε καν το SmackDown. Αλλά έχει γίνει νομίζω κάτι παρόμοιο απλά στο parking μέσα στην αρένα, αν δεν είμαι λανθασμένος. Έτσι λοιπόν ανεβαίνω και πάνω στα μάξι σε κάποια φορά. Είχε ανέβει ο Big Show, του χτύπησε το πόδι ο Del Rio, έπεσε κάτω ο Giant. Πάει τα μάξι άχρηστο. Και έπειτα ανέβηκε και ο Del Rio, άρχισε εκεί να τον χτυπάει. Μετά τον έριξε ο Big Show κάτω τον Jump. Είναι και World Heavyweight Champion ο Del Rio. Και έπειτα εντάξει συνεχίστηκε τον Brawl πιο εκεί και τελικά στο τέλος την έκανε ο Big Show με ένα άλλο αμάξι που ήταν λίγο πιο εκεί. Και βλέποντας αυτή την εικόνα η απορία μου είναι. Έχει ο Τένζα ειδικό του φορτηγό, δηλαδή τι κατά να πούμε. Μετά από όλη αυτή τη μεταχείριση, τέλος πάντων. Ήταν καλό μπρολ, μου άρεσε, συνεχίζεται το feud μεταξύ τους. Main event time όμως τώρα λοιπόν. Dolph Ziggler, Mr. Money in the Bank και το άτομο που αποχώρησε από την
συνομιλία μεταξύ General Manager και των Superstars στο αρχικό segment, έχει τώρα match με τον Champion Alberto Del Rio. Και ο Ziggler ο ίδιος δήλωσε πως έχει τις περισσότερες πιθανότητες να γίνει World Champion, κάνοντας κασίν τη βαλίτσα του εάν ο Del Rio είναι Champion. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Ο Del Rio όμως τώρα θυμωμένος μετά από αυτό το brawl που έγινε outside, έξω από την αρένα, είχε αυτό το match. Πολύ θυμωμένος, όλοι περιμέναμε πιστεύω το αποτέλεσμα, εγώ ήμουν σίγουρος ότι ο Alberto Del Rio θα νικήσει τον Ziggler και δώσανε ένα καλό θέαμα. Δεν ήταν άσχημο το θέαμα που δώσανε, μάλιστα θα το έβαζα και match of the night αυτό το match. Δεν είχαμε πολύ καλά matches. Είχαμε καλά matches, απλά δεν είχαμε το blockbuster match που θα μιλάνε, ξέρω εγώ, μέχρι το Elimination Chamber γι' αυτό. Ήτανε καλό το main event, δεν ήταν άσχημο το αποτέλεσμα. Cross arm breaker από τον Alberto Del Rio και tap out του Ziggler. Περίμενα να χάσει ο Ziggler. Δεν περίμενα με αυτόν τον τρόπο, να πω την αλήθεια. Δεν ήθελα να κάνει tap out, γιατί όποιος κάνει tap out σε match χάνει περισσότερο momentum ουσιαστικά από αυτόν που θα χάνει ένα match αλλά με pinfall ή ίσως disqualification ή count out, πόσο μάλλον. Τέλος πάντων, μετά την νίκη όμως του Del Rio, έχουμε τον Big Show, ο οποίος ξαναπαίρνει εκδίκηση, γιατί είχαμε εκδίκηση από τον Del Rio για αυτό που έγινε στο Raw και πάλι εκδίκηση κολλητά από τον Big Show για αυτή την επίθεση. Έτσι λοιπόν έχει τον Ricardo Rodriguez, τον announcer του Del Rio, ο οποίος Del Rio του είχε πει να μείνει backstage για να μην συμβεί τίποτα άλλο σε αυτόν. Αντίθετα όμως συνέβη κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που περίμενε ο Del Rio. Ο Big Show λοιπόν, ο Giant, τον είχε έτσι πιασμένο από το κολάρο που φόραγε μετά την επίθεση στο Raw και του έσκασε ένα knockout punch. Έμεινε ανέστητος ο Del Rio, ο Ricardo. Δεν ξέρω, μπορεί να πέθανε κιόλας, δεν νομίζω. Και πήγε τρέχοντας τέλος πάντων μετά τον Del Rio backstage εκεί, φωνάζανε το Larry, αν θυμάμαι καλά το όνομα, ήταν ο γιατρός. Ναι. Και κάπως έτσι τελειώνει το SmackDown. Δεν είναι άσχημο τέλος. Big Show, Del Rio αναπτύσσουν ένα feud. Ένα storyline έτσι δεν είναι άσχημο, μου αρέσει. Θυμίζει Attitude Era αυτές οι επιθέσεις, ξέρω εγώ, που γίνονται backstage με τα αμάξια που σπάνε και όλα αυτά, lead pipes. Θυμίζουν Attitude Era. Είναι ωραία όλα αυτά να συμβαίνουν. Εμένα μου αρέσει ένα τέτοιο storyline. Να μην είναι δηλαδή η World Heavyweight Zone συνέχεια. Είμαι στο ring, νικάω, μου επιτίθεσαι. Είσαι εσύ στο ring, νικάς, σου επιτίθεσαι. Ξέρω εγώ, πάνω κάτω έτσι είναι η World Heavyweight Zone. Τις περισσότερες φορές, όχι όλες, αλίμονο. Αλλά μου αρέσει που έχουμε κάτι διαφορετικό. Τώρα βέβαια έχουμε το Elimination Chamber. Που δεν ξέρω αν στο Elimination Chamber θα είναι title match. Θα έχουμε λογικά ένα first contender match σε Elimination Chamber αυτή τη φορά. Ίσως έχουμε και τη US Intercontinental Zone μέσα σε Elimination Chamber, που αμφιβάλλω αν θα το γίνει. Οπότε λογικά first contender chambers θα έχουμε αυτή τη χρονιά. Γράψτε μου και εσείς στα comment τι πιστεύετε. Αυτό ήταν λοιπόν το review, το SmackDown review. Ελπίζω να σας άρεσε το review. Το SmackDown ήταν ένα αρκετά καλό show, όπως είπα. Τώρα όλοι περιμένουμε το Raw. Μην γράψετε spoilers, παιδιά, για το Raw. Ξέρω έχει συμβεί. Εγώ θα το δω λογικά ή αύριο, σήμερα το βράδυ, ανάλογα όποτε βρω χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε. Είμαι ο Reaper. Like, comment, subscribe. Show off.